κύριε Κοτσαντή, γεια σας. Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Έγιναν ή δεν έγιναν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας κατά την διάρκεια διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ? Ο κόσμος το έχει τούμπανο και ο ΣΥΡΙΖΑ κρυφό καμάρι ότι έγιναν πληστηριασμοί και πρώτης κατοικίας. Άλλωστε αυτοί οι 25.000 πληστηριασμοί που παραδέχτηκε ο κύριος Τσίπρας, τέτοιοι ήταν η μεγάλη τους πλειοψηφία. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, αφού και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς. Θυμίζουμε, έκανε ιδιώνυμο αδίκημα την πάλι ενάντια στους πληστηριασμούς και τις εξώσεις. Θέσπισε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και αυτή τη σκητάλη παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία με το νέο πτωχευτικό κώδικα που ουσιαστικά μετατρέπει τους ανθρώπους σε νοικιάριδες στα σπίτια τους. Θέλω να σας ρωτήσω κατά την κρίση σας ποια ήταν η καλύτερη στιγμή του κυρίου Κουτσούμπα εχθές. Νομίζουμε η καλύτερη στιγμή ήταν η στιγμή που χάρισαν οι φοιτητές χθες με την ιστορική πρωτιά της παζοδαστικής στις φοιτητικές εκλογές και ήταν αυτή η ατάκα του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος που δίνει και το αισιόδοξο, αν θέλετε, το πειδοφόρο μήνυμα ότι η νέα γενιά μπορεί να φέρει τα πράγματα αλλιώς, μπορεί να κάνει τη διαφορά όπως την έκανε και χθες στις φοιτητικές εκλογές, έτσι και στις βουλευτικές εκλογές, να ψηφίσει με κριτήριο τις ανάγκες και τα όνειρά της, να δυναμώσει το ΚΚΕ που είναι δύναμη αλήθειας, μάχης, ανατροπής αυτής της πολιτικής. Όπως καλά γνωρίζετε, χθες έγιναν φοιτητικές εκλογές σε όλη την Ελλάδα. Το γνωρίζω, αλλά βλέπω διαφορετικά αποτελέσματα για άλλη μια φορά. Χθες Τετάρτη οι φοιτητές ψήφισαν. Λέει πανσπουδαστική, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. 36,07 η πανσπουδαστική, ΔΑΠ 24,29. Βγαίνει η ΔΑΠ πριν από λίγο και λέει είναι η πρώτη δύναμη στους φοιτητές με ποσοστό 40,3%, δηλαδή 20.000 για ΔΑΠ και 13.000 η πανσπουδαστική και 6.000 για την ΠΑΣΠ. Τι ακριβώς ισχύει? Νομίζουμε ισχύει αυτό που ξέρουν όλοι οι φοιτητές και καλούμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν ένα ρεπορτάζ στα πανεπιστήμια. Αυτό που παραδέχονται όλες οι παρατάξεις επίσης πλην της ΔΑΠ, ότι η παζοδαστική αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με μεγάλη άνοδο σε ψήφους. Πάνω από 3.000 επιπλέον φοιτητές επέλεξαν την παζοδαστική σε αυτές τις φοιτητικές εκλογές που είχε άνοδος και τη συμμετοχή. Αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορεί να αλλοιωθεί όσα μαγειρέματα, εκλογομαγειρέματα και αν κάνει κυβερνητική παράταξη. Άλλωστε, ξέρετε, τα αποτελέσματα δεν τα δίνουν γενικά οι φοιτητικές παρατάξεις. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών των φοιτητικών συλλόγων. Οι παρατάξεις αυτό που πρέπει να κάνουν είναι απλά να καταγράφουν αυτούσια αυτά τα αποτελέσματα. Και για να σας φέρω ένα παράδειγμα για να λυθεί η απορία των ακροατών μας, για παράδειγμα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το γνωστό πανεπιστημιακό ίδρυμα, υπάρχουν 9 φοιτητικοί σύλλογοι. Ξέρετε πώς καταγράφει η ΔΑΠ? Καταγράφει μόλις έναν, με αποτέλεσμα να εξαφανίζει περίπου 2.000 ψηφίσαντες φοιτητές. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιους όρους ο κόσμος γελάει, πώς να το πω, με αυτά τα αποτελέσματα και πιστεύουμε ότι θα ήταν καλύτερο και πιο αξιοπρεπές για την κυβερνητική παράταξη να παραδεχτεί την ήττα της και να μην είναι σε πανικό προσπαθώντας να αλλοιώσει τελικά όχι το αποτέλεσμα, αλλά τη φωνή των φοιτητών που έστειλαν μήνυμα καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής και ενίσχυση της συλλογικής διεκδίκησης για τις ανάγκες. Κύριε Κοτσαντή, είπε χθες ο κύριος Κουτσούμπας, όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Άρα, χωρίς το κουκουέ, τουλάχιστον αυτό είναι το δικό μου το συμπέρασμα, δεν υπάρχει λύση. Δηλαδή, αν επιλέξει ο λαός Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάποια σωτηρία. Τα ίδια και χειρότερα. Το λέτε άλλωστε. Εμείς πιστεύουμε ότι χωρίς το λαό δεν υπάρχει λύση. Άλλωστε, το σύνθημά μας είναι ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό και μάλιστα στον δρόμο της ανατροπής. Όταν δηλαδή εμπιστευτεί τη δύναμή του και αγωνιστεί συλλογικά και οργανωμένα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που υπηρέτησαν οι προηγούμενες και η σημερινή κυβέρνηση. Και αν θέλετε, κάθε κυβέρνηση επόμενη θα είναι χειρότερα την προηγούμενη, γιατί ακριβώς παραλαμβάνει τη σκητάλη και συνεχίζει στον ίδιο δρόμο. Άρα, δυνατός ο λαός, με δυνατό ΚΚΕ μέσα και έξω από τη Βουλή, για να μπορεί να βάζει εμπόδια, να ανατρέπει αντιλαϊκούς νόμους και την αντιλαϊκή πολιτική, που εμείς ναι, το πιστεύουμε ότι και η επόμενη κυβέρνηση θα ακολουθήσει τέτοια πολιτική, γιατί είναι δεσμευμένη στον ίδιο δρόμο, δηλαδή
στο δρόμο των ματωμένων πλεονασμάτων, ενός νέου υπερμνημονίου όπως είναι το Ταμείο Ανάπτυξης με 560 προαπαιτούμενα, αλλά και στο δρόμο του χρηματιστηρίου ενέργειας, της απελευθέρωσης αγοράς των μεταφορών με τα τραγικά αποτελέσματα όπως είδαμε. Αν υποθέσουν ότι ο λαός δίνει στο ΚΚΕ αυτή τη δύναμη, τι θα κάνετε με κρίσιμα ζητήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ, θα φύγουμε από το ευρώ? Τι θα κάνετε με τους μετανάστες? Να, μια σειρά από ζητήματα τα οποία είναι στην πραγματικότητά μας. Αν μπορείτε να δώσετε μια συνολική απάντηση σε αυτά. Το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης και εξουσίας, το οποίο παρουσιάζει στο λαό και του λέει ότι όταν ο ίδιος το επιλέξει, και εμείς θέλουμε σύντομα να το επιλέξει, το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει αυτή την ευθύνη μαζί με το λαό για να ανοίξει ένας διαφορετικός δρόμος, μια διαφορετική προοπτική. Πάμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το δρόμο πρέπει να επιλέξει την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με τα κλειδιά της οικονομίας να βρίσκονται στα χέρια του λαού, έτσι ώστε να μπορεί ο ίδιος να είναι αφέντης στις τύχες του, να διαχειρίζεται τη μοίρα του, να μπορεί, αν θέλετε, να αξιοποιήσει το σύνολο των παραγωγικών και επιστημονικών δυνατοτήτων που έχει και διαθέτει η χώρα μας. Άρα λοιπόν αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή, Ένωση. Περισσότερος κόσμος σήμερα βγάζει συμπεράσματα και αμφισβητεί αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση της διαπλοκής, της διαφθοράς, της καηλή, να το πούμε απλά, των λόμπι, την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μνημονίων και των εξοπλιστικών προγραμμάτων Μαμούθ, η οποία τα τελευταία χρόνια και τα προηγούμενα έχει συμβάλει μαζί με όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις σε όλα όσα περνάει ο ελληνικός λαός. Στο μεταναστευτικό τι θα κάνετε? Εκεί υπάρχουν τρομακτικές πιέσεις. 4 εκατομμύρια έχει ο Ερντογάν στην Τουρκία. Το βασικό είναι να δούμε την αιτία για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, αν θέλετε, πρόβλημα. Αυτό δηλαδή, σωστά το λέτε, αλλά μας, άμεσα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Και την οικονομική καταλήφθηση μια σειρά χωρών που προκαλούν και τα μεταναστευτικά και τα προσφυγικά κύματα. Ναι. Κύριε Σιαφάκα, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν ανατραπεί αυτή η συμμετοχή της χώρας μας, αυτή η εμπλοκή της χώρας μας σε πολέμους και επεμβάσεις που δημιουργούν τα επόμενα κύματα των εκατομμυρίων προσφύγων και ξεριζωμένων. Προφανώς, από εκεί και πέρα, το ΚΚΕ καταθέτει προτάσεις, για παράδειγμα με ευθύνη του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην Τουρκία να υπάρχουν κέντρα καταγραφής των προσφύγων, και έτσι ώστε να μπορούν άμεσα να μετακινηθούν στις χώρες τελικού προορισμού τους, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για τη συντηρητική πλειοψηφία αυτού του κόσμου, η Ελλάδα είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός. Είναι μια οδός για να πάνε κάπου αλλού. Και παρόλα αυτά, με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που έχουν υπογράψει όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, έχει μετατραπεί η Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών. Μάλιστα. Το Αιγαίο σε υγροστάφος χιλιάδων ανθρώπων. Άρα, σύγκρουση με αυτή την πολιτική. Και αν θέλετε, σε αυτό το δρόμο της αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής, μπορούμε και σήμερα να ανοίξουμε ένα παράθυρο ελπίδας για τον ελληνικό λαό και για όλα τα ζητήματα. Λοιπόν, κύριε Κοτσαντή, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος, στο οποίο είστε υποψήφιος βουλευτής. Να είστε καλά. Θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Θοδωρής Κοτσαντή.